Βρισκόμαστε σε ένα νησί του Σαρονικού. Βρισκόμαστε στην Αίγινα. Στην Αίγινα έχω το δικό μου καταφύγιο. Είναι ένα τέλειο καταφύγιο για καραντίνα. Όταν ήρθα εδώ, τρομαγμένος στην αρχή και φοβισμένος για να μπορέσω να ακολουθήσω τις οδηγίες των ειδικών, ότι έπρεπε να απομονωθούμε, ήταν μια στιγμή που ήταν γνώριμη. Πολλές φορές στη ζωή μου έρχομαι εδώ και κρύβομαι. Μπαίνω σε καραντίνα για να μπορέσω να συγκεντρωθώ, για να μπορέσω να προσδιορίσω και να ορίσω, επαναπροσδιορίσω μάλλον, τα νέα πράγματα που θέλω να κάνω. Πίσω μου έχω ένα έργο το οποίο έγινε αυτή την περίοδο, την περίοδο της καραντίνας, και βγήκε μια καινούργια δουλειά. Μια δουλειά η οποία έχω την αίσθηση ότι μπορεί να έχει και ένα μέλλον. Η καραντίνα ήταν ένα σοκαριστικό, μια σοκαριστική εμπειρία, διότι μας έδειξε πάρα πολύ διαφορετικά πράγματα τα οποία δεν περιμέναμε να τα ζήσουμε. Ενώ όλον τον προηγούμενο χρόνο, όλα τις προηγούμενες δεκαετίες θα έλεγα, από τη βιομηχανική επανάσταση και μετά, είχαμε μια τεράστια ταχύτητα η οποία διόγκωνε το χρόνο, διόγκωνε την έννοια της ταχύτητας, διόγκωνε την έννοια της ανάπτυξης, που ήταν ένας στόχος, και ξαφνικά αυτό εξαφανίστηκε. Εξαφανίστηκε η έννοια του χρόνου και άρχισε να παίρνει σημασία και πάλι ο χώρος. Ο χώρος της πόλης, ξαφνικά στο μυαλό μου ήρθε ο Ντεκήρυκο, ήταν ο χώρος, ο εσωτερικός χώρος, ο χώρος δηλαδή του μικρού διαμερίσματος ή του μεγάλου σπιτιού, δεν έχει σημασία, και ο χώρος ο εσωτερικός, ο δικός μας ο χώρος. Ξαφνικά ανακαλύψαμε και πάλι τον δικό μας εσωτερικό χώρο και προσπαθήσαμε να προσδιορίσουμε και να επαναπροσδιορίσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Μερικές φορές πράγματα που είδαμε από τον εαυτό μας δεν ήταν και τόσο καλά. Άλλοι προσπαθήσαμε να τα διορθώσουμε ή ίσως σκεφτόμαστε να τα διορθώσουμε. Οι πόλεις μας ξαφνικά άρχισαν να γίνονται σαν έργα του Ντεκήρυκο. Άρχισαν δηλαδή οι χώροι γύρω, ο χώρος γύρω από τα κτίρια ή από τα γλυπτά μέσα στην πόλη, να αποκτά μια μεγάλη σημασία, να αποκτά μια κυρίαρχη σημασία. Αρχίσαμε να βλέπουμε τις πόλεις μας με ένα μεταφυσικό τρόπο. Το όνειρο ως πραγματικότητα, έλεγε ο Ντεκήρυκο. Το όνειρο ως πραγματικότητα, έλεγε ο Νταλή. Ή η πραγματικότητα ως όνειρο. Ήτανε σημαντική στιγμή για αυτό το φρενάρισμα, το οποίο είναι συγκλονιστικό, διότι είχαμε πάρα πολλά θύματα, κλάψαμε πολλούς φίλους, βλέπαμε με έκπληκτη αυτή την καταστροφή που γινόταν στη γειτονική μας Ιταλία και σε όλη την Ευρώπη. Πρωτόγνωρα πράγματα. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή καταλαβαίνουμε ότι αυτό το φρενάρισμα της ταχύτητας και αυτό το φρενάρισμα της έννοιας της εξέλιξης και της ανάπτυξης μας έκανε να ξαναδούμε κάποιες ποιότητες τις οποίες είχαμε ξεχάσει. Όπως είναι η φύση, όπως είναι η ισορροπία μας με τη φύση και όπως είναι η ισορροπία μας με τον εαυτό μας. Πολλά ερωτηματικά έχουν μπει όσον αφορά το πόσο σωστός είναι ο βηματισμός μας
σε αυτή την κατεύθυνση που είχαμε πριν. Τώρα που θα ξαναγυρίσουμε, μήπως θα πρέπει να ξαναεκτιμήσουμε όλα αυτά, τα οποία μέσα από την ταχύτητα της ανάπτυξης και την ταχύτητα της οικονομίας είχαμε ξεχάσει. Είναι ένα ερώτημα. Εγώ σας καλώ να έρθετε μαζί μου και να δείτε, περνώντας μέσα από εδώ, μέσα από τις λεμονιές μου, να ξαναβγούμε στο φως, να ξαναδούμε το φως μαζί.